Με χαρά υποδεχόμαστε σήμερα στην πόλη μας και στο σύλλογό μας το κλιμάκιο από την παγκόσμια κλάση του ΚΑΙΤ, το οποίο αποτελείται από τον αντιπρόεδρο της παγκόσμιας κλάσης, τον κύριο Κρότση Σπύρο, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την Ολυμπιακή κατηγορία του ΚΑΙΤ, τον κύριο Μάρκους Σβέντερ, που είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκόσμιας Κλάσης, και την κυρία Μαρίνα Ψυχογιού, η οποία είναι International Race Officer, δηλαδή είναι Διεθνής Στέλεχος Αγώνων. Ξεκινήσαμε επισκεπτόμενοι τα σημεία ενδιαφέροντος που μπορούν να αναπτυχθεί το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εάν πραγματοποιηθεί στην πόλη μας. Το κλιμάκιο επιθεώρησε και τις εγκαταστάσεις του Συλλόγου, τις οποίες έκρινε αρκετά ικανοποιητικές για την τέλεση των αγώνων. Και με χαρά και προσμονή θα περιμένουμε η υποψηφιότητά μας, αν είναι δυνατόν, να κριθεί θετική. Με χαρά βρίσκομαι στην Καλαμάτα, προκειμένου να δούμε, όπως είπε και ο πρόεδρος του ΕΟΛΟΥ, σημεία όπου θα μπορούσε να γίνει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kiteboarding. Μιλάμε για τη Formula Kite. Η Formula Kite είναι ο εξοπλισμός που έχει επιλεγεί για την Ολυμπιακή κατηγορία του αθλήματος. Μιλάμε για ένα άθλημα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το πιο εξελισσόμενο εστιαυλικό αγώνισμα παγκοσμίως, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είναι ένα εστιαυλικό αγώνισμα που διαφέρει από τα υπόλοιπα όσον αφορά το εξής. Είναι ένα εστιαυλικό αγώνισμα το οποίο γίνεται από πάρα πολύ κόσμο στις παραλίες, οπότε το ενδιαφέρον ξεπερνάει τα στενά πλαίσια της εστιαπλοείας και μιλάμε για ένα τουριστικό προϊόν το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από την περιοχή σε πολλά επίπεδα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι τους αγώνες παρακολουθεί ένα πλήθος ανθρώπων που ασχολούνται με το kiteboarding σε όλο τον κόσμο και έχοντας μια τέτοιο επίπεδο οργάνωση στην περιοχή σας, σίγουρα θα προσελκύσει τα επόμενα χρόνια ανθρώπους, καθώς θα μπει η Καλαμάτα στον παγκόσμιο χάρτη του kiteboarding. Όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι, έχουμε εδώ το Διευθύνων Σύμβουλο της κλάσης, ο οποίος θα μας μιλήσει στη συνέχεια, μην σας τα πω εγώ και τα πούμε δύο φορές. Το μέρος είναι φανταστικό, το γνωρίζουμε όσον αφορά τις συνθήκες και θα αφήσω τον Μάρκους να πει τις λεπτομέρειες τις τεχνικές, αν χρειαστεί κάτι άλλο συνέχεια μπορείτε να με ρωτήσετε. We have done a site inspection today here in Kalamata for future events for the Olympic kiteboarding class. Kalamata is... Επισκεφτήκαμε διάφορα μέρη και είδαμε τα σημεία στα οποία θα μπορεί να γίνει ο αγώνας εδώ στην Καλαμάτα. Kalamata is very well known for excellent sailing conditions all year long for a wide variety of classes. Kalamata είναι γνωστή για τις ιδανικές συνθήκες κατά όλη τη διάρκεια του χρόνου για πολλές εστιαπλοϊκές κατηγορίες. In our case, for the Olympic Formula Kite class, we have the same requirements on wind and water conditions as other Olympic classes, so from 5 to 30 knots. That is different to what people normally see with kiteboarding on the beach, which needs a lot of wind. So for the Olympics, we have pretty much the same requirements as for the other Olympic classes. Στην Καλαμάτα έχουμε συνθήκες ιδανικές για την Ολυμπιακή διάσταση του αθλήματος, του kiteboarding, το οποίο γίνεται με ένταση ανέμου από 5 μέχρι 30 κόμβους. Η Ολυμπιακή διάσταση του αθλήματος έχει αντίστοιχες απαιτήσεις ανέμου, συνθηκών, με τις υπόλοιπες εστιαπλοϊκές αγωνιστικές κατηγορίες και αυτό είναι διαφορετικό από αυτό που έχει κανείς στο μυαλό του όταν ακούει kiteboarding. Το kiteboarding σαν δραστηριότητα αναψυχής χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη ένταση ανέμου. Αλλά για την Ολυμπιακή του διάσταση οι συνθήκες είναι ακριβώς οι ίδιες που χρειάζεται και ένας παραδοσιακός αγώνας σαν αυτούς που κάνετε στην Καλαμάτα συνέχεια. So today we have inspected the facilities of the club in terms of boats and resources that they have, as well as a number of possible beaches to base the competition on. And we have identified one beach that provides perfect combination of facilities, resources and conditions for the athletes. So we are very satisfied with what we've seen in both terms and we're looking forward to the bid from the club and we hope that we get a competition here very soon. Επισκεφτήκαμε τον όμιλο της εγκαταστάσεις και διάφορες παραλίες οι οποίες θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν το πρωτάθλημα.
Είδαμε συγκεκριμένα μία παραλία στη δυτική πλευρά της πόλης, η οποία είναι ιδανική, τόσο από πλευρά συνθηκών, στη θάλασσα, όσο και από μορφολογία της παραλίας, εγκαταστάσεων και υποδομών. Ευελπιστούμε να λάβουμε την υποψηφιότητα από τον ναυτικό όμιλο της Καλαμάτας, τον Έολο, γιατί πιστεύουμε ότι θα μπορεί να γίνει ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα εδώ. Οι σημερινές συνθήκες, όπως είμαστε ακριβώς τώρα, είναι ιδανικές για να γίνει το πρωτάθλημα. Αν πούμε ότι γινόταν αύριο. If we had a competition today with these conditions, would it be possible to have races? Yeah. The place that we have identified as the base for launching to get the kites in the air would work without problems in both in this wind direction as also in the normal south wind. And the racing would be right here in front. So the racing happens in the middle of the water like a normal sailing regatta. But it would be no problem today. Και στις συνθήκες, το μέρος που είδαμε και έχουμε και θεωρούμε ότι είναι το καλύτερο μέρος για να φιλοξενήσει την οργάνωση, και με τις σημερινές συνθήκες, οι οποίες δεν είναι όμως οι συνήθεις συνθήκες της πόλης, και με τις συνήθεις συνθήκες, το νότιο άνεμο δηλαδή, είναι ιδανικές, είναι πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχουν προβλήματα ούτε στη θάλασσα ούτε στη στεριά. Οι αγώνες θα ήταν ακριβώς εδώ μπροστά και δεν βλέπουμε κάποιο πρόβλημα, είναι όλα πάρα πολύ καλά. Από τα μέρη που επισκεφθήκαμε, η περιοχή ενδιαφέροντος είναι ο Κορδίας, που για μας είναι σημαντικό, γιατί βγαίνει και το άθλημα λίγο έξω από τα στενά όρια της δράσης που έχουμε μέχρι στιγμής επιδείξει με τους αγώνες. Και πιστεύουμε, επειδή και είναι και οι ταχύτητες μεγάλες, μπορεί δηλαδή ο αθλητής να ξεκινήσει από τον Κορδία και να βρεθεί έμπροσθεν του λιμένα Καλαμάτας μέσα σε ένα λεπτό, ιστιοπλώντας με τη σανίδα του. Να συμπληρώσω ότι ένα από τα πλεονεκτήματα του kiteboarding είναι ότι μπορεί να γίνει σε ένα τεράστιο εύρος αέρα σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες, δηλαδή από πολύ χαμηλής έντασης ανέμους μέχρι πολύ υψηλής έντασης. Οπότε, τη στιγμή που υπάρχει αέρας και υπάρχει ένα ασφαλές μέρος για απογείωση, είμαστε ικανοί να κάνουμε αγώνα σε όλες τις συνθήκες. Και το δεύτερο πολύ καλό είναι ότι μπορούμε να στήσουμε στίβο σε περιοχές που μπορεί να το δει και ο κόσμος από την παραλία. Παρόμοιοι αγώνες στην Πελοπόννησο έχουν γίνει πάλι. Διεθνής αγώνας kiteboarding στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ποτέ. Για πρώτη φορά επίσημοι αγώνες γίνανε το 2019. Ένας έγινε στην Αίγινα και ο δεύτερος στην Πάτρα, όπου ήταν διασυλλογική αγώνες στο επίσημο πρόγραμμα της Ελληνικής Τουρκικής Ομοσπονδίας. Για φέτος είχε κρυφθεί μέχρι και επανάληψη το πρωτάθλημα, αλλά δυστυχώς λόγω της κατάστασης δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει να γίνει, δύσκολο. Οπότε μιλάμε για πρώτη φορά διεθνή αγώνα στην Ελλάδα, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και μάλιστα είναι σημαντικό να πούμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από αρκετούς ομίλους στην Ελλάδα να κάνουν αγώνες kiteboarding, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένα σπορ που είναι πολύ κοντά στους νέους και κάθε όμιλος είναι να τραβήξει τη νέα γενιά κοντά του να αθληθεί, να ασχοληθεί με την ιστιοπλοεία. Άρα μιλάμε για αγώνες για την επόμενη χρονιά. Πάντα μιλάμε για το 2021 ή το 2022, γιατί το πρόγραμμα φτιάχνεται. Δεν μπορούμε να. Τώρα οι αγώνες του 2020 έχουν κλείσει από πέρσι. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί από αυτούς έχουν ακυρωθεί. Πολλά event που είχαν, πολλές πόλεις που είχαν κλείσει να κάνουν αγώνες το 2020 ζητάνε να κάνουν και το 2021. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, οι επόμενες δύο χρονιές εκ των πραγμάτων θα είναι λίγο πολύπλοκες όσον αφορά τις διαδικασίες. Πόσες πόλεις συνολικά σε όλη την Ευρώπη έχουν δηλώσει υποψηφιότητα για αυτό το πρωτάθλημα? Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβώς αριθμό, αλλά να σας πω μόνο ότι ήδη στην Ελλάδα έχουμε τρεις περιοχές που ενδιαφέρονται να κάνουν πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα τα επόμενα δύο χρόνια. Γιατί εμείς προγραμματίζουμε ανά δύο χρόνια για αυτές τις κατηγορίες, οπότε ευελπιστούμε ότι θα κλείσουμε συμβόλαια για τα επόμενα δύο χρόνια και για το 2020. Πότε θα βγει, αν το πάρει ο Έολος ή ο Κορδίας? Από τη στιγμή που θα γίνει η αίτηση από τον Όμιλο, εμείς μπορούμε άμεσα να προχωρήσουμε σε συνεννοήσεις, οι οποίες θα κρατήσουν μερικές εβδομάδες, και να προχωρήσουμε σε υπογραφή συμβολέων. Η Παγκόσμια Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία απαιτεί μέχρι την 1η Αυγούστου να καταθεθεί το πρόγραμμα την επόμενη χρονιά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και πρέπει ότι γίνει να αποφασιστεί γρήγορα. Το μόνο που μπορώ να πω ότι λόγω της κατάστασης με τον κορονοϊό υπάρχει μια ελαστικότητα όσον αφορά το πρόγραμμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάποιος άλλος προλάβει για υπογράψει συμβόλαιο,
δεν θα δημιουργηθεί τίποτα θέμα. Οι πιθανότητες πόσες είναι τώρα για το νερό? Οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ μεγάλες από τη στιγμή που μας κάνει το μέρος. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Αιώλος μας προσέφερε μια περιοχή η οποία καλύπτει τις ανάγκες μας, τα άλλα έχουν να κάνουν με τα logistics τα οποία τα αναλαμβάνει ο Όμιλος και νομίζω έχει δείξει τόσα χρόνια με τις διοργανώσεις που έχει φέρει εις πέρας ότι αυτό θα είναι το λιγότερο πρόβλημα. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται είναι στήριξη από τους χορηγούς, στήριξη από την πολιτεία, ώστε να μπορέσει να έρθει ένα τέτοιο γεγονός στην πόλη σας. Ποια είναι η οροφή συμμετοχής αθλητών, το maximum συμμετοχών? Μάρκους Κεντερδής. So I don't know, I'm monopolist. No. I can probably quickly catch up on the questions before. I think alone for the Europeans we have 8 or 9 interested locations. For Europeans. Για το πανευρωπαϊκό στην υπόλοιπη Ευρώπη μέχρι τώρα. And as an Olympic class, we're looking to give teams a long-term planning possibility for the whole Olympic quadrennium. Και επειδή είναι η Ολυμπιακή κατηγορία του kiteboarding, θέλουμε να δώσουμε στους αθλητές τη δυνατότητα να προγραμματίσουν μακροπρόθεσμα και γι' αυτό το λόγο κλείνουμε αγώνες και το 21 και το 22 αυτή τη στιγμή. So we're looking who is interested for 2021. But we also have the options to move 2022, 2023, so there's a lot of possibilities to move events around, which we do in the discussion with the organizers. Αυτό το είπα ήδη. I already said that. Και ποιες είναι ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών, να μας πει. What is the maximum? So on number of entries, we have for the Olympic class, which is the team relay event, we are expecting at the moment with the coronavirus and travel insecurity something around 50 teams, so 100 competitors in that area. It can easily become more, but for the Olympic event we will also have entry limitations on the maximum number that we will allow for a competition. Για την Ολυμπιακή κατηγορία και την Ολυμπιακή μορφή, δηλαδή όχι μόνο για τον εξοπλισμό αλλά και τη μορφή του αγώνα που είναι μια σκηταλοδρομία. I don't know, maybe I have to explain a little bit the relay. Okay, για την Ολυμπιακή είναι σκηταλοδρομία, τρέχουν δύο αθλητές. Περιμένουμε για φέτος που υπάρχει το πρόβλημα με τον coronavirus. Περιμένουμε γύρω στα 50 ομάδες που είναι 100 αθλητές. Σε κανονικές συνθήκες αυτοί μπορεί να είναι πολύ περισσότεροι, όμως θα μπει ένα όριο συμμετοχών, γιατί όταν έχεις πάρα πολλούς αθλητές πέφτει η ποιότητα της διοργάνωσης. Οπότε θα μπουν κάποια όρια με βάση το επίπεδο των ομάδων. For the individual championships, which is another possibility, same equipment, the Olympic equipment, but men and women separate, we would expect something 130, 140 in that range competitors. What is important to know is that the competition is not limited to Europeans. All our championships, continental championships, are open for everyone from the world who wants to come. Obviously, the European title goes to the best European. Το ατομικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που δεν είναι ακριβώς όπως γίνεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά τρέχει άντρες μόνοι τους, γυναίκες μόνες τους με τον ίδιο όμως εξοπλισμό που γίνονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες, περιμένουμε 130, 140, 150 εκεί σε αυτή την τάξη μεγέθους συμμετέχοντες. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν περιορίζονται οι συμμετοχές στις ευρωπαϊκές χώρες, έρχονται και από τον υπόλοιπο κόσμο συμμετέχοντες. Τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης φυσικά τον παίρνει ο πρώτος Ευρωπαίος και η πρώτη Ευρωπαία.